Σε μια έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία προχώρησε ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών Αιματοκρίτης. Η καιρή είναι λιγάκι πιο δύσκολη, ωστόσο οι αιμοδότες είμαστε στις επάλξεις. Ευτυχώς η αιμοδοσία κυλά ομαλά, υπάρχει συμμετοχή. Η προσέλευση του κόσμου ήταν ικανοποιητική, με τους ανθρώπους του Αιματοκρίτη να ζητούν από τον υγιή πληθυσμό να προσέλθει και το επόμενο Σάββατο, έτσι ώστε κανένας από τους συνανθρώπους μας που έχει ανάγκη το αίμα να μην καρδιοκτυπά. Τώρα χρειάζεται πιο πολύ. Τώρα χρειάζεται να δείξουμε ότι σκεφτόμαστε και τους άλλους συνανθρώπους μας. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα να έρθω σήμερα. Τι ανάγκες έχουμε σε αίμα ως πόλη αυτή την ώρα? Αυτή τη στιγμή, επειδή είχαμε προβλέψει και αυξήσαμε όλοι τις αιμοδοσίες πριν, δεν έχουμε ιδιαίτερο έλλειμμα. Ωστόσο, αυτό καταλαβαίνετε ότι εξελίσσεται δυναμικά. Επομένως, για να μην προκύψει στην πόλη, πρέπει να συνεχίσουμε να αιμοδοτούμε απρόσκοπτα. Καλό είναι να ερχόμαστε να δίνουμε αίμα, ειδικά τέτοιους καιρούς και με όλα αυτά που γίνονται. Να μην φοβάται ο κόσμος, ειδικά στις εξωτερικές μονάδες αυτές εδώ που έχουν έρθει εδώ στη Λότζια. Και τους ευχαριστούμε κιόλας πολύ που δεν είναι ανάγκη να πάμε μέσα στο νοσοκομείο. Να έρθει ο κόσμος να δώσει αίμα είναι κάτι χρήσιμο για τον κόσμο, το να δίνεις αυτή τη στιγμή αίμα που το χρειαζόμαστε. Κάνουμε προσπάθεια να φέρουμε κόσμο να δώσει αίμα, ειδικά τώρα σε αυτή την κατάσταση. Οι πάγιες, αν επιτρέπετε η έκφραση, ανάγκες της πόλης, ποιες είναι περίπου? Αυτό κυμαίνεται. Έχουμε ασθενείς που χρειάζονται αίμα σταθερά. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που έχουν μεσογειακή ανεμία χρειάζονται να μεταγγίζονται κάθε 15 μέρες. Άνθρωποι με αιματολογικά νοσήματα. Καταλαβαίνετε όμως ότι σε κάποιες περιόδους οι ανάγκες αυξάνονται περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι αιμοδοσίες των δημόσιων νοσοκομείων της πόλης έχουν ανεξάρτητες εισόδους από τις κεντρικές, οπότε για τη δωρεά αίματος δεν χρειάζεται κανένας αιμοδότης να εισέλθει στο χώρο του νοσοκομείου, ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να κολλήσει τον κορονοϊό. Καλούμε όλο τον κόσμο να έχει ψυχραιμία, να μην φοβάται. Αλλά θυμίζω ότι οι αιμοδοσίες της πόλης έχουν χωριστή είσοδο. Επομένως, με ψυχραιμία, όσοι αιμοδότες είναι καλά, μπορούν να αιμοδοτήσουν με ασφάλεια.